Καλησπέρα σας. Εδώ από την όμορφη δημιουργική παρέα του καλλιτεχνείου μας. Ένα ακόμη live, ένα χαρούμενο, ένα πάρα πολύ εύκολο και πολύ γιορτινό. Σας δείξω πώς έχω βγάλει αυτές τις μικρούλες, διότι οπότε χρησιμοποιούμε τα δύο καλουπάκια, χρησιμοποιούμε τη σκόνη πορσελάνης της Νικάρ. Οπότε θα βάλουμε μία, δύο. Καλησπέρα κορίτσια, καλησπέρα. Τρεις. Τέσσερις. Τρίσω φυσικά και το νεράκι. Προς ένα. Βάζω λίγο παραπάνω εγώ. Θα ανακατέψω. Και είναι έτοιμο. Τώρα και απλά πάω και κάνω τη χύτευσή μου στο καλούπι μου. Ξεκινάμε να βάψουμε τις κολοκύθες, να κάνουμε την προεργασία μας, έτσι ώστε μετά να μας μείνει η όμορφη διακόσμηση από τα στεφάνι μας. Βάλαμε τις τρεις χρωματικές μας αποχρώσεις από την, τα χρώματα που έχουμε επιλέξει. Λίγο υγρασία πάντα στο πινελάκι μας, δεν αραιώνω καθόλου το χρώμα μου. Η υγρασία είναι τόσο όσο ώστε να μπορεί να έχει καλή ροή το πινέλο μας. Και δεν διευκρίνησα ότι δουλεύω με το χοιρινό το πινελάκι μου, όχι με μαλακό. Θα δείτε, βλέπετε πόσο εύκολα την έχω βάλει. Θα πάρω τώρα στην παλέτα μου, βλέπετε, δουλεύω το spring μέσα στο πολύ λίγο που έχει μείνει φιρουζέ και κάνω με το υπάρχον χρώμα που έχω στο πινέλο μου, βγάζω έναν δεύτερο, μια δεύτερη απόχρωση. Και αυτό που κάνω απλά είναι να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα, βλέπετε, έναν τόνο πιο φυσικό αποτέλεσμα. Κάπου μπορώ να αφήνω, δείτε, το φιρουζέ μου να κάνει μια αντίθεση. Πραγματικά πολύ γρήγορο πέρασμα. Θέλω να το βλέπετε. Δείτε, αλλάξαμε λίγο το βάθος που είχε το φιρουζέ και φέραμε έναν τόνο λίγο πιο, φαίνεται νομίζω, και με η Sabi Paste, η πάστα που δίνει το εφέ πετροπλημένο. Έτσι. Τώρα όμως θα πάρω ένα δεύτερο πινέλο, πάλι το χοιρινό μου. Το άλλο μου δεν το βάζω μέσα στο νερό, δεν θέλω υγρασία καθόλου. Και θα... Ωραία. Οπότε παίρνω τη Sabi Paste και περνάω πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα, κομμάτι-κομμάτι, την κολοκύθα μου. Να, η Χριστίνα και τις έφερε. Και φυσικά γρήγορα αφαιρώ. Βλέπετε πόσο εύκολα απλά πέρασα το εφέ πετροπλημένου και έχει πάρει κατευθείαν μια άλλη πάλι απόχρωση. Το ίδιο κάνω, βλέπετε, χωρίς υγρασία, περνάω και απλά ενεργοποιώ το σάμπι μου με το μωρομάντιλο και αμέσως έχει γίνει εξαιρετική. Από το μετροπλημένο που έχω κάνει, βάζω πάλι λίγο από τα χρώματά μου. Δείτε τώρα που απλά με τα ίδια χρώματα. Δείτε απλά τι κάνω, εδώ είναι απλό και περνάω λίγο πάλι ένα φως πέρασμα με τα ήδη υπάρχον χρώματα που είχαμε περάσει σαν βάση. Λοιπόν, πάλι με το ίδιο πινελάκι, παίρνω τώρα το χρώμα που το είπαμε Classic Oak, έτσι, είπαμε, είναι το ITA 097. Μισά χεράκια, όντως. Λοιπόν. Ωραία, σας διευκρινίζω ότι δεν αλλάζω πινέλο. Δεν θέλει υγρασία καθόλου. Ωραία, περνάω και το χρώμα. Τέλεια. Δείτε τι είναι πραγματικά πόσα έχουν. Λοιπόν, δεν θα δουλεύω. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το ίδιο πράγμα και στις μικρές μας. Απλά θα βάλω εδώ τώρα και λίγο άσπρο. Και πάμε πάλι με το ίδιο το πινελάκι. Πήρα τώρα το πράσινο.
Και κάνω τώρα μία μίξη, πάλι με τα ίδια μου χρώματα, αλλά με το άσπρο. Και βγαίνει πιο φωτεινή. Λοιπόν. Λοιπόν, δείτε, έτσι. Όσο πιέζω το πινέλο μου που έχει κρατήσει επάνω χρώμα, δείτε λίγο, απλά πιέζω και χρωματίζει πάρα πολύ εύκολα. Και τις πράσινες. Με τα δύο υπάρχουν πράσινά μου. Ωραία. Μπερδεύουμε τα χρώματά μας. Βλέπετε, με τρεις αποχρώσεις, όλες μου οι κολκυθούλες θα βγουν διαφορετικές. Δείτε πόσο φυσικά χρώματα αμέσως βγάζει. Τυχαία επιλογή. Απλά εάν σας αρέσει να είναι πολύ φωτεινές, θα βάλετε πιο πολύ άσπρο. Και βγαίνει από το σκούρο που έχω, βάζω το άσπρο, βέβαια θα βάλουμε και το σάμπι. Εξαιρετικό. Και θα την κάνουμε και αυτήν λίγο πιο φωτεινή. Δες τι όμορφα χρώματα και βιάζει, έτσι μη σας μπαρδεύει το γκάντι μου. Τώρα, δεν υπάρχει λόγος να στεγνώσουν, παίρνω το σάμπι. Τις περνάω. Το σάμπι δεν λειτουργεί σαν χρώμα, οπότε μην μπερδευτείτε και πείτε Αθανασία να βάλω άσπρο ακριλικό χρώμα, βλέπετε. Λειτουργεί σαν να τις κάνει πετροπλημμένες, είπαμε, και δίνει ένα άλλο, αμέσως τις αλλάζει. Θα τις βάλω στο καθαρό μου χέρι για να δείτε λίγο πόσο όμορφα βγαίνουν. Εδώ. Ακριβώς, εδώ δείτε πόσο, δεν έχει χάσει κανένα χρώμα. Το... Ναι, φαίνεται πολύ όμορφο. Λοιπόν. Τις φωτίζω, θα βάλουμε φυσικά και πατινούλα και τις στεγνώνουμε. Δείτε τι, εδώ είναι η πράσινη. Φανταστικές γίνονται. Νάτε. Μέσα φαίνονται όλα τα χρώματα. Τις πράσινες θα τις αφήσω και λίγο πιο, αυτή είναι πιο σκούρη. Και αν θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο σκούρη, βάζουμε, περνάμε και το σάμπι γρήγορα και την κάνει και αυτήν και πιο πράσινη. Εδώ. Ωραία. Δείτε πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ τους. Η κίτρινη η πατινούλα μας, η wax paste, έτσι είναι πολύ αγαπημένο χρώμα. Δίνει αυτό το, ταιριάζει πολύ με το στυλ που τις δουλεύουμε. Yes. Όντως αμέσως δηλαδή αλλάζουν πολύ, δηλαδή πως την έχει κάνει τελείως φυσική στο χρώμα. Και η λευκή, έτσι όσο μπορώ να σας τη δείξω από κοντά, έτσι βλέπετε τα χρώματα της δεν έχουν χαθεί και είναι μέσα όλα. Αυτό το χρώμα με το άσπρο και το χρένιο που έχω, βλέπετε ότι βγαίνει κατευθείαν μια άλλη απόχρωση. Έτσι, η παλέτα μου είναι ακριβώς τα ίδια χρώματα που βάλαμε και στις αρχικές. Περνάω πολύ γρήγορα. Με ένα πέρασμα μόλις, δεν θα σας κουράσουν καθόλου αυτές οι κολοκυθούλες. Και κάνω απλά πιο πολύ φως. Έχω πάρει τώρα λίγο το πράσινο. Περνάω ακανόνιστα και λοιπόν βάλαμε και το φιρουζέ, έχει πάρει μια άλλη πάλι απόχρωση, εντάξει, και θα βάλουμε φυσικά και το υπέροχο αυτό που κάνει τη διαφορά χρώμα, σβήνοντας και ενώνοντας, και είναι έτοιμη. Το κοτσάνι, για να αρχίσουμε να το δέσουμε και να την παλαιώσουμε όλοι μαζί με το κοτσάνι. Τι έχω δουλέψει. Θα πάρουμε πολύ εύκολα αλουμινό χαρτό,
Σας δείχνω το πιο εύκολο τρόπο. Κοτσάνια, υπάρχουν πολλές δυνατότητες να κάνουμε με τον τυλό, με το PowerPoint που το κάνουμε πολύ πιο ισχυρό, εντάξει. Θα κάνω πρώτα το μεγάλο. Ωραία. Έκοψα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και πάρα πολύ εύκολα και απλά κρατάω τα δυο μου τα δάχτυλα, τα τρία όπως σας βολεύει και κάνω μία στροφή του αλουμινόχαρτο. Τίποτα ιδιαίτερο, ούτε καν δύσκολο αυτό. Τα δάχτυλά μου για αρχή, για το κάτω μου και όλο το υπόλοιπο το στριφογυρίζω. Όσο το σφίγγω, αυτό σφίγγει. Φυσικά, όσο αν θέλω να το κάνω μεγάλο, να λυγίσει, να το κάνω έτσι, θα δώσουμε το σχήμα στο αλουμινό χαρτό μου. Θα πάρω μία χαρτοτενία. Αυτό είναι το κοτσανάκι μας. Λοιπόν, μονώνουμε το κοτσάνι μας. Τέλεια. Λοιπόν, θα το πάω γύρω-γύρω. Βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ. Εντάξει, να κολλήσει καλά. Και το μπιμπίκιασμα που αφήνει αυτό, βλέπετε, είναι ακριβώς πολύ αληθοφανές στο να βγει το κοτσανάκι της κολοκύθας μας. Τώρα για το μικρό θα κόψω λιγότερο κομμάτι. Είδατε το άλλο ήταν μεγαλύτερο, το κόβω λίγο μικρότερο κομμάτι. Πριν πάλι θα βάλω τα χέρια μου για οδηγό. Βλέπετε, δείξει τα δύο μου τα χεράκια και το μεσαίο και διπλώνω. Το τσακίζω τελείως ακανόνιστα. Απλά κρατάω ανοιχτά από κάτω για να δώσω την όθηση να πατήσει. Και στριφογυρνώντας έχω ετοιμάσει ακόμη ένα κοτσανάκι. Τώρα το κάτω το πιέζω για να εφαρμόσει και θα το μονώσουμε και αυτό. Θα τα βάψουμε γρήγορα και θα πάμε να κάνουμε την τελικό πέρασμα, αν θέλω να φωτίσω κάτι. Παίρνω τα χρώματα που είχα με το σκούρο μου, ακόμη και με το καφέ, με ένα καφέ, με λίγο μαύρο, έτσι να βάλετε λίγο άλλη, αν θέλετε εσείς, απόχρωση στο κοτσάνι, όμως δεν θα βάλω εγώ κάτι άλλο, με τα υπάρχουν χρώματα. Βλέπετε ότι και η ταινία μου βάφεται πάρα πολύ εύκολα και αμέσως. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, απλά βάψαμε πάλι με το πράσινο. Ωραία. Παίρνουμε τώρα και το Classic Oak που είπαμε, που είναι αυτό το ιδιαίτερο χρώμα και κάνω μια έτσι αυτή την απόχρωση. Λοιπόν, δέστε αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι βάλαμε το κοτσανάκι και θα πάρω τώρα τα χρώματα το καφέ μου και θα αρχίσω να βάζω περισσότερη σκίαση. Λοιπόν, και περνάω το τελευταίο μου πέρασμα με το Sabi Paste για να παραμείνει το πετροποιημένο επάνω. Έτσι, δείτε πόσο όμορφο αμέσως την έχει φτιάξει. Δείτε την πόσο όμορφη έχει γίνει και το κοτσανάκι. Κάνουμε λίγο και τη μικρή μας και είμαστε έτοιμες. Βάζω βάθος. Και φυσικά και την πατινούλα μου και είναι έτοιμη.
Μου αρέσει το πετροπλημένο, βάζω αρκετό και σβήνω. Και αν θέλετε και λίγο ένταση από τα άλλα τα χρώματα, εννοείται ότι μπορούμε να περάσουμε από πάνω. Βλέπετε τι ωραίο εφευγαίνει. Παίζουμε στην ουσία με τα χρώματα. Τέλεια. Ε, πάρα πολύ όμως. Τέλεια. Αυτό ήτανε. Εύκολη. Λοιπόν, θα πάρω το στεφάνι μου. Ένα οποιοδήποτε ύφασμα έχουμε. Θα βάλω λίγο για αρχή. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τώρα τη σκούρη, την πρασινάδα. Καλό είναι να έχουμε και ένα κοφτάκι. Και με λαμπάκια. Δείτε τις κολοκυθούλες. Εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να δώσω και λίγο ακόμη περισσότερη λάμψη. Αυτό που έκανε στο δικό μου τέλος πάντων, θα σας το δείξω απλά γιατί μου αρέσει πολύ. Θα χρησιμοποιήσω την κόλλα spray stencil, την οποία έχουμε όλοι. Θα ψεκάσω. Γρήγορα και θα περάσω πολύ όμορφα, ιδιαίτερα χρυσά νυφάδες χρυσού, τις οποίες θα δουλέψουμε και στο επόμενο live και νομίζω ότι το απογειώνω. Έκατσε τέλεια. Τόσο όσο. Φαίνονται. Να τα.
πάνω στην κολοκύθα δείτε πώς ριδίζουν. Φυσικά και στα φυλώματα. Ναι. Εδώ. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, χαρούμενα. Είπαμε, σας είπα από την αρχή ότι το μάθημά μας θα είναι πραγματικά χαρούμενο. Όπως είναι κάθε φορά η διάθεσή μας, μέσα από αυτά τα μαθήματα στέλνουμε και ένα μήνυμα αγάπης, έτσι όσο μοιράζεσαι όλα έρχονται πίσω σου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μέσα από αυτά τα μαθήματα έχουμε τόσο αγάπη μεταξύ μας. Το να πει κάποιος που δεν γνωρίζει έναν άνθρωπο σε αγαπώ είναι μεγάλη λέξη. Ξέρω ότι το λέτε μέσα από την καρδιά σας και ξέρετε κι εσείς ότι κι εγώ σας έχω μέσα στη δική μου καρδιά. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το υπέροχο μάθημα. Οι κολοκυθίτες μας πραγματικά μικρούλες, αλλά θα σας περιμένουμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με πάρα πολύ αγάπη, μεράκι και την καλή σας παρέα. Τα φιλιά μας. Καλό ξημέρωμα, Μαγγί.